Αγωνιστική γηπεδούχο και ταυτόχρονα τις αρετές της φιλοξενούμενης, όχι όμως και την ανάλογα καλή διαιτησία, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε βάρος της γηπεδούχου, η οποία έχει ορισμένα παράπονα. Ο Μανώλης Μαυρομάτης περιγράφει τις καλύτερες φάσεις του αγώνα. Σαβίδας μέσα στην μεγάλη περιοχή. Σαβίδας πάντα θα κάνει το σούτ για να μπλοκάρει ο Μιχαήλ. Βουτυρίτσας Καραπιάλης, βλέπουμε και τον Αλεξούλη. Βουτυρίτσας πλασαριστά για τον Αλεξούλη. Δεν έχει βγει η μπάλα όμως, είναι ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης εδώ πλασαριστά από την άλλη πλευρά και μια μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Ζιώγα με κεφαλιά η μπάλα out. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για offside στον επόπτη Χατζή. Τσιόλης. Χατζόπουλος. Φάουλ από πίσω του Ζιώγα. Εκνευρισμός, πολλοί παίκτες. Βλέπουμε τον Αγορογιάννη και κίτρινη κάρτα στον Μανολά. Γιάνγιανιν με την μπάλα. Πάντα ο Γιάνγιανιν εδώ έτοιμος να κάνει το σουτ. Γιάνγιανιν πάντα για τον Βασιλάκο. Σουτ του Βασιλάκου και εκπληκτική η απόκρουση του Μιχαήλ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Γιάνγιανιν. Βουτυρίτσας και ο Καραπιάλης στο τείχος. Γιάνγιαν είναι εδώ τώρα για τον Πεπέ. Η μπάλα από την άλλη πλευρά είναι ο Μιτσιμπόνας. Απομακρύνει ο Ζιώγας. Όλοι οι Λάρισα μπροστά από την εστία του Μιχαήλ. Ζιώγας για τον Καραπιάλη. Τσιόλης. Τσιόλης τώρα για τη Λάρισα. Έχει μπροστά του τον Χατζόπουλο. Τσιόλης θα γυρίσει την μπάλα από πολύ κοντά. Το λάθος από τον Παπαδόπουλο. Η έξοδος και το σουτ του Βαλαόρα out. Μανολάς και Καραπιάλης. Μανολάς πάντα με την μπάλα. Μανολάς εδώ προσπαθεί να κάνει την σέντρα, τελικά προσπαθεί να αποφύγει και τον Καραπιάλη. Σέντρα του Μανολά, σουτ και η μπάλα είναι από την άλλη πλευρά. Γιάνγιανιν πάντα. Πλασταριστά στον Σαββίδη και αυτός για τον Γιάνγιανιν. Γιάνγιανιν εδώ θαυμάσια για τον Βασιλάκο, άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Σαββίδη και η μπάλα out. Γιάνγιανιν πολύ δυνατά τώρα για τον Πατήκα. Είναι κοντά ο Κολομητρούσης, λάθος ο Πατήκας από πολύ κοντά. Πατήκας μόνος του μέσα στην καινή εστία και γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 48 λεπτό. Από λάθος του Κολομητρούση πήρε την μπάλα ο Πατήκας. Καινούρια κόντρα επάνω στο Μιχαήλ που απέκρουσε προσωρινά και στην συνέχεια πάλι ο Πατήκας με αριστερό σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Λάρισας κάνοντας το ΑΕΚ Λάρισα 1-0 στο 48 λεπτό. Πλασαριστά στον Βουτυρίτσα και αυτό στον Αγορογιάννη. Αγορογιάννης εδώ για τον Ζιώγα η κεφαλιά και στα χέρια του Παπαδόπουλου μπάλα. Ενώ τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Κολομητρούση. Η Λάρισα. Τελικά ο Τσίγκοφ για να μπλοκάρει θαυμάσια ο Παπαδόπουλος. Προσπάθεια του Καραγκιουζόπουλου για τον Χατζόπουλο στην συνέχεια και αντεπίθεση τώρα από τον Σαββίδη. Σαββίδης τώρα με την μπάλα. Μπροστά του είναι ο Γκαλίτσιος και μαρκάρει στις δύο παίκτες της ΑΕΚ. Από τον Γκαλίτσιο ο Μιχαήλ διώχνει με τα πόδια. Ο Χατζόπουλος σε καλή θέση θα κάνει το σούτ. Πολλές κόντρες επάνω στον Πατήκα. Νιν με τον Σαββίδη για τον Βασιλάκο. Βασιλάκος εδώ μαζί με τον Βουτυρίτσα. Πάντα ο Βασιλάκος μέσα στην περιοχή, ο Νίλσεν και παλιά και γκολ. 2-0 μετά την έξοχη σέντρα από τον Βασιλάκο. Ο Νίλσεν με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μιχαήλ, κάνοντας το ΑΕΚ Λάρισα 2-0 στο 82ο λεπτό. Βασιλάκος για τον Πιά. Βασιλάκος και πάλι. Βασιλάκος για τον Πατήκα τώρα μόνος του. Μόνος του Πατήκας βγαίνει ο Μιχαήλ, αποκρούει με το πόδι. Τσίγκοφ και Βουτυρίτσα στο φάουλ. Τσίγκοφ και γκολ. 2-1 το σκορ μετά το φάουλ που χτύπησε ο Τσίγκοφ. Πέρασε την μπάλα από πλάγια από το τείχος και κατέληξε αυτή στα δίκτυα του Παπαδόπουλου. Πεπές τώρα μπροστινή παλιά για τον Νίλσεν. Καταδιώκεται από τον Κολομητρούση. Νίλσεν και Κολομητρούσης απευθείας στην παράλληλη σέντρα για τον Πατήκα. Πατήκα σε καλή θέση. Πατήκας μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ. Μπλοκάρει ο Μιχαήλ.